Ξεκινάμε με δύο θέματα έκτακτα απόψε. Το πρώτο είναι η υποβολή πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για υπηρεσίες υποχρεών τεχνικής υποστήριξης του τύπου άνθρωπου. Και το δεύτερο είναι αλλαγή στην κατεύθυνση μονόδρομου στο Πατζή. Πάτε εμείς που είμαστε αφιλιάτες και δεν μπορούμε. Πάτε. Διαχαράσεις. Υπάρχει δυνατότητα από το ΕΣΠΑ, στο μέτρο, στο φοιτητικό ΕΣΠΑ, να πάρουμε ένα τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει 5.000, ο οποίος θα οριμάζει, εντάξει, έργα όσο δυνατόν περισσότερα στο ΕΣΠΑ, να βοηθάει το Δήμο και την τεχνική υπηρεσία σχετικά με την παρακολούθηση των έργων που δημιουργούνται και να μεταφέρει τεχνογνωσία με αποτέλεσμα την βελτίωση της τυπικής οργάνωσης και κατά συνέπεια της οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Δήμου. Λοιπόν, αυτή είναι το μέτρο ενίσχυσης της τυπικής οργάνωσης και ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιώμων φορέων και την υλοποίηση συγκροηματοδοτούμενων δράσεων για τη χρηματοδότηση πράξη με τίτλο υπηρεσίες συμβούλων τεχνική υποστήριξη συνολική δαπάνη 5.000 ευρώ. Προτείνεται στο Συμβούλιο να υποβάλλουμε το τεχνικό δελτίο του έργου και να εξοδοτήσει τον Δήμαρχο όπω υποβάλλει υπογράφει το σχετικό συμβουλικό αποδελή των όρων για την απόφαση εντάξει. Όταν αυτή έρθει. Αυτό είναι μια προκήρυξη που ήρθε για όλους τους Δήμους, μάλλον είναι σχεδόν για όλους τους Δήμους, για τη βοήθεια στην υλοποίηση των έργων. Υπάρχει απορία. Συμφωνείτε στο Δήμο. Συμφωνείτε στο Δήμο. Και μένουμε στο δεύτερο θέμα, κύριε Μαγιά. Ευχαριστώ για εμένα. Πριν λίγες ώρες έγινε μια συνάντηση στον Πολυχώρο στο Βασίλειο. Και δέχτηκαν διάφορα θέματα, των οποίων ήταν και η αλλαγή της μονοδρόμησης για κάποιους λόγους που αναζήτηκαν το κομμάτι από το Ηρώ έως το Χρυσή Ακτή, που είναι η μονόδρομη του Βαζή, και τώρα δεν είναι της κατεύθυνσης. Αποφασίσαμε μετά από σύμφωνη γνώμη και κάποιων ερετών της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε τη φορά. Και αυτό διότι και το λεωφορείο θα κατεβαίνει το ΕΒΟΝΑ, θα φτάνει μέσα στο βασίλειο πράγμα που δεν γίνεται σήμερα. Και το κέντρο θα μπορεί να κλείνει και τα κύτταρα που θα είναι στο λιμάνι, τα καθισμένα θα μπορούν να φέρουν από το λιμάνι. Και όπως και εσύ κάτι δεν θα κόβεται η διαδρομή προς το βασίλειο ή στη μέση. Αυτά λοιπόν αυτό να ξεκινήσω στον Βούλο η αλλαγή της κάτι της μονοδρόμου στο βασίλειο όχι για αυτά τα 500 μέτρα. Από το Χρυσή Ακτή έως το Ηρώ και με φορά από το Γάπη προς τη χώρα. Μετά το Ιώργο, τι πεις εσύ καλώς, ποιος δεν μπορεί να το πειράξει να συγκεκριμίσουν το ασφάλι. Κύριε Μαγκουλά, συγγνώμη. Εγώ έξω χτες. Μάσο. Είχα το βαθύ για να σε και δεν υπάρχει καταρχήν σηματοδότη σοβαρή. Να ξέρει ο άλλος, εγώ, εδώ ζούμε τα δημοτικά συμβουλία και περίπου ξέρω. Λέω παιδί μου, διότι τελικά κάθε φορά βλέπω και κάθε καιρό. Λοιπόν, πάω, μπαίνω να κάνω, δεν μπαίνω. Δεν είμαι ασύμβολος. Πήρα από πάνω και πήρα να δίνω το καταδίκη αρέα. Δεν μπορούσα να καταλάβω το εγώ, δεν είμαι στο τούμενο εγώ, έχω κάτι καλό. Και να μην τα βρω, θα πάω στην καλού, θα γυρίσω πίσω. Ό,τι του γυρίσω, θα σου ξέρω. Δεν τα ξέρω, δεν μπορεί κάθε φορά να αλλάξει. Για να αλλάξουμε, μία σηματοδότηση. Δεν ξέρει ο άλλος που πάει ο δρόμος αυτός και τι γίνεται. Μέχρι που πάει, είναι το λογοπείο, μια αλλάζω, ξαναπάμε εκεί που ήταν, ο χιλιάς που ξέρει το τάξη, με τα άλλα εμείς, πάνω πάει. Λοιπόν, πού είναι το θέμα. Νομίζω ότι δεν έχω άλλο, παιδιά. Τι ο Βράσος, δεν θα πω εσύ. Είτε από τη σωστά, λοιπόν, και τα λίγο και τελειώ. Είτε από τώρα εγώ, λοιπόν, ο αντιλότητας, άκω τσέκας, ο αντιλότητας, ο αντιλότητας, ο χώρα. Και θέλει να πάει στο βασίλειο, όπως να μην κάνω την πιτσαρία που πάρει, που δεν είναι πολλά ακόμα. Πώς θα πάει, θα πάει γύρω, δεν είναι κάτι επίσης. Από πάρει, από εκεί που λέτε τώρα.
θα περνάτε συνεχώς ένα από τα πάνω, ενώ όταν πηγαίνατε πριν το πάνω. Αυτή τη στιγμή έχει 500 μέτρα μονόδρομο το βάζει 600. Είναι από το Ιρόν έως το Χρυσιακτή. Ο δρόμος κατεβαίνει λοιπόν και φτάνει μέχρι το Χρυσιακτή όπου γίνεται μη κλίση. Λέμε λοιπόν... Μετά, Χρυσιακτή είναι δίπλα στο κάτω. Ωραία. Ερχόμενος λοιπόν από τη χώρα κατεβαίνεις κάτω τα αρνητικά στο Βασίλη. Από το Ιρόν μέχρι το Χρυσιακτή είναι μονόδρομος. Πηγαίνεις προς τα εκεί. Λέμε λοιπόν αλλαγή της φοράς του μονόδρομου. Έτσι θα διευκολύνουν τα λεωφορεία που έρχονται προς το κάτω, θα μπορούν να κατεβαίνουν μέσα από το Παρίσι να περνάνε. Πράγμα που δεν γινόταν μέχρι σήμερα. Επίσης, ανεβαίνοντας τα αυτοκίνητα προς τα πάνω, όταν το βράδυ κλείνουμε το κέντρο, που είναι η Ιθυμία και το καλοκαίρι, κλείνοντας το κέντρο, τα αυτοκίνητα που φτάνουν στο λιμάνι παρκαρισμένα, θα μπορούν να ανεβαίνουν προς τα πάνω και να φεύγουν και να είναι εντολή στο λιμάνι. Και επίσης, τρίτο και σημαντικό, ο επισκέπτης που θα έρχεται από την Αθήνα, δεν θα βλέπει καθηκά ένα σκόρπο στο πάνω στο Χρυσιακτή. Θα μπορεί να περνάει μέσα από το Παρίσι. Για αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν συναποφασίσαμε όλοι μαζί. Ήταν και ο κύριος Θωμάς και τον πρώτος και αυτός. Να τα πούμε. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά θα ρωτήσω κάτι. Αυτά τα τρία βασικά είναι αυτά όπως τα λέτε. Γιατί 18 Ιουλίου πες το αλλάξετε και το κάνατε όπως πάμε να το κάνουμε τώρα και το κάνετε διαφορετικά. Τι πρόβλημα υπήρχε τότε. Λοιπόν, πάλι είχε γίνει η συγκέντρωση τότε και οι επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν. Οι επαγγελματίες ήδη που σήμερα μας λέγανε αυτά που είχαμε σήμερα, μας λέγανε ότι κάνουμε τον τουρισμό που έρχονται στη χώρα και δεν πάμε ακριβώς στον Πατζή και πάμε στον Πατζή. Και μερικοί επίσης, και μερικοί ισχυρίζονταν ξενοδόχοι ότι οι πελάτες τους επειδή στο Τσιμία στο ξενοδοχείο ήταν μονόδρομος μέχρι το θάλασσο. Μας το όρος ήταν μονόδρομος. Στο Τσιμία το ξενοδοχείο φέρνουν πελάτες. Και είχαν μια απόσταση 100 μέτρων στη διαστάμωση, ήταν το παλιό. Γι' αυτό τον λόγο το αλλάξαμε και κάναμε τη χρήση. Όλο αυτό το κομμάτι από το Χρυσιακτή μέχρι το Ιβάλλον. Θα σε διωγούν και θέλουν πάλι να αλλάξει ο δρόμος, πρέπει να ξαναλλάξει ο δρόμος πάλι. Και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό να κατεβαίνει το λεωφορείο κάτω. Να συμπληρώσω ένα λεπτό. Επειδή είναι ακριβώς αυτό. Ακούστε. Και πέρσι γίνανε τρεις αλλαγές. Τρεις αλλαγές. Μία αλλαγή έγινε ότι κάναμε ειδικής κατεύθυνσης από το Φάρο μέχρι το Παρτί, έγινε ειδικής κανονής. Ειδικής κατεύθυνσης από το Ιερό μέχρι τη στροφή του Παπαδάκη, επίσης έγινε αλλαγή και άλλαξε η κατεύθυνση του μονόδρομου, αυτό που ξέρετε όλοι. Υπήρξε σοβαρότατο πρόβλημα με το λεωφορείο. Σοβαρότατο πρόβλημα. Ο Μανούς ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να περάσει τα λεωφορεία στο κάτω. Αποδείχθηκε από τη ζωή, και αυτό που κάνει τώρα, όχι απλώς. Το έκανε για λόγους καπρίτσιου και γιατί ήθελε να πουλήσει τσαμπουκά, όπως πήγε και εγκλώβησε τον Μπατζή τις τρεις εξόδους. Δεν ξεχνάμε. Και το οποίο έχει φοβηθεί κίνηση. Θέλω να πω το εξής. Η άποψη των ανθρώπων είναι ότι αν αλλάξουν το φορά του κεντρικού μονόδρομου, θα μπορεί το λεωφορείο να μπαίνει, να προβιβάζει και να επιβιβάζει τις πλάτες. Κυρίως γι' αυτό λοιπόν γίνεται. Και βεβαίως να κλείνεται το βράδυ τον Μπατζή, το οποίο δεν κλείνονται να κάνει. Δυστυχώς. Λέω λοιπόν ότι αυτό το όφελος που αναμένεται από αυτήν την αλλαγή είναι η διευκόλυνση του λεωφορείου. Το ζήτημα που έχει ξεκαθαριστεί, μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία των κρατήρων, είναι η επαναφορά της δικής κατεύθυνσης στο Βατζή. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Όπως ξέρετε από την κολλήση με το έργο του στον πεζοδρομίο και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η στόχη. Αυτή είναι η στόχη. Δεν γυρίζουμε το Βατζή. Πόσος καιρός απαιτείται για να γίνει η κατεύθυνση αυτή. Μην το βάλω τώρα, σας ευχαριστώ το μετά. Είναι θέμα διοικητικό. Λοιπόν, πάμε. Πολλά άτομα δεν μπορούν να έρθουν στο Συμβούλιο, κλείνουν τα μαγαζιά τους για να έρθουν.
θέλουν να έρθουν, άτομα παράδειγμα, ο Άρης Νίκη δεν μπορεί να έρθει, δεν έχει το μαγαζί του. Και αν γίνεται, τις ενημερώσεις και τα δημοτικά συμβούλια να μην τις θέλετε την Παρασκευή στις 3 ώρες το μεσημέρι. Πρέπει να πάμε τις εισηγήσεις, να τις μελετήσουμε, να καταθέσουμε τις προτάσεις. Και Σάββατο και Κυριακή είναι κλειστό το Δήμο. Πώς θα τις πάρουμε. Σε μία μέρα δεν μπορούμε να μελετήσουμε. Θερμή παράκληση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Να σας κάνω μια ανάλυση, λίγο θα με υπομένετε. Λοιπόν, λέτε αυτή την έκφραση. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο Δήμος έχει το δικαίωμα, κρατήστε λίγο τις ημερομηνίες που σας λέω, μετά την παραχώρηση από δικτυματική υπηρεσία του Δημοσίου, της χρήσης των παραλίων και μάλιστα την παραχώρηση της απλής χρήσης των παραλίων. Αυτό το δικαίωμα, κρατήστε τα πάντα, σας λέω, είναι εδώ και η νομική σύμβουλος, η κυρία Κρυφτάτα μας βοηθάει, κρατήστε το αυτό, έχουμε το δικαίωμα μέχρι το 12. Γιατί τέλος του 12 ισχύει η παραχώρηση των παραλίων στο Δήμο. Έτσι. Τι θα γίνει το 12 και το 14 δεν το ξέρω. Υποθέτω όμως τα περασμένα χρόνια ότι θα μας δοθεί πάλι χρήση. Αλλά επειδή τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ρευστά, μπορείτε να δείτε να παραχωρείτε οι παραλίες σε μια εταιρεία του εξωτερικού ή του εσωτερικού και να έχουμε τέτοιου τύπου ιστορίες, τις οποίες όλοι μας τις απευχόμαστε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένα παράδειγμα. Λοιπόν, σε αυτό το τίμημα που κάθε φορά ορίζεται είτε με απευθείας ανάθεση όταν μπορεί να γίνει, είτε με διαγωνισμό, το 20% του τιμήματος είμαστε υποχρεωμένοι να το επιστρέφουμε στην τιματική υπηρεσία του Δημοσίου, με βάση την παραχώρηση. Έτσι ορίζουν νόμους. Μέχρι εδώ καλώς. Είμαι εντάξει, μέχρι εδώ, κυρία Κρυφτάτα, είναι οκ. Λοιπόν, δύο τρόπους έχουμε να εκχωρούμε τη χρήση των παραλίων. Απευθείας ανάθεση, όταν υπάρχει όμορη ιδιοκτησία και επιχείρηση συγκεκριμένη, δηλαδή αν έχεις ένα χωράφι, δεν σημαίνει ότι μπορείς να νοικιάσεις την παραλία απευθείας ανάθεση, εκτός δημοπραξίας. Έτσι, γιατί έγινε γι' αυτό. Έγινε γι' αυτό. Και δεύτερος τρόπος, δημοπρασία. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα, θα σας πάρω όλες τις παραλίες του νησιού. Μία ζώνη από το Γάβριο μέχρι το Κυπρίο. Μία ζώνη. Σε αυτές τις παραλίες υπάρχει μία εγκατάσταση για το windsurfing με απευθείας παραχώρηση για το ευαδόν της του χώρου της Αθήνας. Μία δημοπρασία δίπλα στο windsurfing, η οποία έγινε και ξεκινάει η πρώτη χρήση φέτος, και μία άλλη εγκατάσταση η οποία είναι με απευθείας ανάθεση λόγω προβολής όμορης της ιδιοκτησίας. Και όσον αφορά την ψυγή άρμο, επίσης υπάρχει παραχώρηση για χρήση της παραλίας. Και πιο πέρα, συγγνώμη δημοπρασία, και πιο πέρα στο Κυπρί, εκεί που ήταν το περιμένει το παλιό, επίσης υπάρχει παραχώρηση στο ξενοδοχείο, το γειτονικό, με οφή προβολή. Περίπου οφή προβολή. Ξεχωρίστε αυτό το κομμάτι από το μυαλό σας. Σε αυτό το κομμάτι της παραλίας υπάρχει ειδική ζώνη οικιστικού ελέγχου, η οποία ισχύει από το 1997, η οποία λέει από την άσφαλτο και κάτω, δεξιά δηλαδή, όπως ερχόμαστε από το Γάβριο, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της παραλίας, κατοικία, οποιαδήποτε χρήση, και επιτρέπονται μόνο κινητές εγκαταστάσεις, ανοίγει η παρένθεση, σκιάδια, κόμμα, ομπρέλα. Τι είναι η παρένθεση. Το ξεκαθαρίσαμε, είναι ακριβώς. Προσέξτε, γιατί
σε αυτές τις λεπτομέρειες που μπαίνω, θέλω να τις έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Σε αυτές λοιπόν τις παραλίες δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καρκίνες. Ξεκάθαρα. Τι γίνεται τώρα. Στις παραλίες, στον Άγιο Πέτρο, στην Ψήλη Άμμο και στο Κυπρίσος, δεν ξέρω, το κόψω και πριν κάνω λάθος, συγγνώμη, υπάρχουν καρτίνες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί γιατί η Ψηλή Άμμο σκουτιάζεται εδώ και 10, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έτσι. Και επίσης και ο Άγιος Πέτρος. Μπας και ο Άγιος Πέτρος είναι πιο νωρίς από το Ψηλή Άμμο. Λοιπόν, οι συμβάσεις που είχε υπεγράψει ο προηγούμενος Δήμος Συντρούσας και ο προ-προηγούμενος ανέφεραν ότι εκεί πέρα υπάρχει μια καντίνα και ξαπλώστρες και πάει λέγοντας. Πέρσι προέκυψε το θέμα γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις καντίνες δεν μπορούν να πάρουν ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί ζητούσαν οι άνθρωποι να πάρουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν ανακοινήθηκε το θέμα, ρώτησα την πρωτοβουλία, γιατί δεν δίνετε άδεια σου. Γιατί δεν δίνετε. Μα μου λέει η πρωτοβουλία. Ορίστε κύριε Δήμαρχε, η ΖΟΕ με την οποία απαγορεύονται αυτές οι εγκαταστάσεις. Άρα εμείς πώς θα ηλεκτροδοτήσουμε μια παράνομη κατάσταση. Okay. Άρα από πέρσι δεν παίρνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Στην περσινή, η δημοπρασία, η τελευταία που έγινε για μένα, σας είπα τον Παγκούση, συγγνώμη, για τον Άγιο Πέτρο, είναι απευθείας ανάθεση κάθε χρόνο, την οποία υποχρεωθεί. Για την επόμενη, σας είπα, είναι η δημοπρασία και δικαιούται 5 έτη, με ανανέωση κάθε χρόνο. Και για μένα την ψυχία μου υπάρχει μια δημοπρασία από το 2008 που αναφέρεται σε εκείνη την διαδικασία. Πέρσι λοιπόν εμείς αντιγράψαμε την παλιά σύμβαση που είχε ο Δήμος Συντρούσας και με το ίδιο ακριβώς στοιχεία και υπογράψαμε τη σύμβαση για πέρσι. Όταν προέκυψε το θέμα με τη ζωή, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ, καταλάβω ότι εκεί πέρα δεν μπορεί να υπάρχει στη σύμβαση μέσα η χρήση καρκίνου. Αλλά κατάλαβα και τον εστέρο. Γι' αυτό τον λόγο, αν θυμόσαστε, χρήση καρκίνου. Τίποτα. Ακούστε λίγο, μην με διακόπτε γιατί θα χαλάσω τον νερμό. Από εκεί και πέρα. Αν θυμόσαστε στον κανονισμό που ψηφίσαμε τα εξής. Ότι είναι το τίμημα όσο είναι και αν έχεις καντίνα, άλλες 5.000. Είναι μέσα στον κανονισμό μας. Ζήτησα λοιπόν σε συνεννόηση με τους μισθωτές να μην πληρωθεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος καντίνα, γιατί δεν τη δικαιούνται. Έτσι. Στη φετινή λοιπόν σύμβαση, κάνουμε την παράταση, τη σύμβαση, θα σας πω λίγο για μέχρι πότε είχαν το δικαίωμα, χωρίς καντίνα. Και με το εξής καινούριο στοιχείο, το οποίο προέκυψε με το τελευταίο έγγραφο της Κοινωνικής Εταιρείας του Δημοσίου. Εμείς δικαιούμαστε να δημοκρατήσουμε ή να παραχωρήσουμε ένα χώρο των παραλίων, αφορά και χώρες νησί, εκ των οποίων του χώρου αυτού δικαιούνται το 50% της χρήσης, προσέξτε, και αυτό το 50% διαιρείται με βάση την κοία, δια 6 τετραγωνικά, που είναι το ΣΕΠ, ο Μπρέλας και εξαπλώστερο. Άρα, θεωρητικά, αν κάποιος έχει 200 τετραγωνικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την, θα σας διαβάσω τώρα τη διάθεση, τα 100 και από τα 100 να διαιρέσουμε δια 6, να βγάλουμε πόσα σετ μπορεί να βάλει. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θα σας το διαβάσω αμέσως. Βάλαμε λοιπόν... Παραλία. Λέω λοιπόν ότι κάθε μισθωτήριο συμβούλιο που κάνουμε, γιατί για αυτά που σας λέω έχουν γίνει διάφορες εξώδικα και προσφυγές από τους εκμισθωτές των παραλίων. Λέει, σε κάθε μισθωτήριο συμβούλιο το οποίο πρέπει να στείλουμε στη θεματική, να είναι σαφές εάν η μίσθωση γίνεται απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας. Όσον αφορά τη μίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας,
δεν πρέπει να ξεπερνά τις 13-12 του 12. Που λύγει η προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση. Δεύτερο, να προσδιορίζονται 32-12, να προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, τη διάρκεια της σύμβασης, η ακριβή θέση με τοπογραφικό και το εμπαδόν σε τετραγωνικά του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του ηλιατός παραλιάνουν, το είδος της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγμα. Να προκύπτει ο αριθμός των ειδών εκμετάλλαξης, παραδείγματος χάρη 40 ομπρέλες, 80 ξαπλώστρες, 6 κανόν, 4 ποδήλατα εξέρφη, να αναφέρεται ότι η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι 1 μέτρου ελεύθερη και 2 μέτρων από τη θάλασσα. Η ημερομηνία υπογραφής να είναι προγενέστερη της περιόδου εκμίσθωσης της σύμβασης, να υπάρχουν υπογραφές και να υπάρχει θεώρηση από την αρμόδια διάδρομη. Αυτά λοιπόν εμείς τα βάλαμε μέσα στα μισθωτήρια σύμφωνα με αυτά που ορίζουν νόμους. Έτσι. Και αναφέρομαι στις παραλίες τους εκμισθωτές της ψηλής άμμου και στον εκμισθωτήτη του Μπατσίνου, οι οποίοι έκαναν έσταση και έκαναν διάφορα έγγραφα, να μας πει την εκδότη. Δεν έχει γίνει από κάποιον άλλο άλλη διαδικασία. Εμείς... Τα τετραγωνικά που παίρνουν έρχονται από κάποιον. Τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν. Να σας συμπληρώσω το εξής. Σε όλο το υπόλοιπο νησί, εκτός από αυτή τη ζώνη, επιτρέπονται κινητές ξύλινες εγκαταστάσεις 10 τετραγωνικών. Αυτό που ξέραμε για τροχύλα τις καντίνες στις παραλίες απαγορεύεται από τη ΖΟΕ της Άνδρου, που ψηφίστηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2011. Άρα, ακουμπάω λίγο στο προηγούμενο, στο επόμενο θέμα που είναι η τροποποίηση του κανονισμού των παραλίων, θα το διάσω μετά, γιατί πρέπει να τροποποιήσουμε σε αυτή την παράγραφο τον κανονισμό. Έτσι. Γιατί πρέπει να διαγράψουμε τη λέξη καντίνα, να συμμορφωθούμε με τη ζώνη. Άρα στην Άνδρο ισχύουν δύο καταστάσεις. Η απαγόρευση χρήσης από Γάδυρο μέχρι Κυπρή και η επιτρέπεται από σώρα και εκπέμπτωση. Γιατί μόνο για την Άνδρο. Μόνο για την Άνδρο. Ποιος το όρισε αυτό. Η ζωή είναι 57. Λέω λοιπόν ότι. Σε κανεί δεν σκέφτηκε να κάνει. Ποιο το εισηγεί για αυτό, να κάνει και τι δυνάμει. Το κύριο έτσι μόνο το είπε από το Κυπρί μέχρι το Κοκάβο. Θα τελειώσω. Λέω λοιπόν ότι. Επειδή έχουν εγγερθεί και νομικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση των παραλίων και τέτοια, εμεί δεν θέλουμε να ρωτήσουμε κανέναν από του ανθρώπου που έχουν, οι οποίοι λέγουν ευλόγου το εξή. Προσέξτε τι λέγουν. Μα εγώ όταν είχα τη δημοκρασία, είχα την καντίνα, είχα την ξαφρόσκληση. Δεύτερον, έπαιρνε ρεύμα. Και τι μου το κόβετε. Έτσι. Όταν πρώτα εμεί δεν κόψαμε κανένα ρεύμα. Δεν μπορούμε με κανένα νομιμοτρόφο να το εκπροδίσουμε. Το δεύτερο, αν ισχύει διαφορετικά πράγματα στο νόμο από αυτά που εμεί είχε υπογράψει τότε ο παλιό Δήμο, αυτό είναι. Πρέπει να ζητήσουμε ευθύνες πίσω, αν θέλετε. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτά που ορίζει ο νόμος. Λοιπόν, θέλω να συμπληρώσω λίγο, κυρία Κρυπτάτα, αν κάτι πρέπει να συμπληρώσουμε, γιατί σας κούρασα και μετά να κάνω μια ερώτηση για να καταλήξω να καταλάβω το πρόβλημα. Ναι, σας πω όλες τις παραχωρήσεις. Είπα ότι είναι το Windsurfing στο Βέβαιο, στον Άγιο Πέτρο. Οι ομπρέλες, οι ξαπλώστρες στον Άγιο Πέτρο και ορθή προβολή με διαγωνισμό ανάμεσα στο Windsurfing και στο επόμενο. Και στο επόμενο είναι ομπρέλες και ξαπλώστρες με ορθή προβολή.
Ψηλή άμμος με διαγωνισμό, το 8, ο Μπρέλες και οι Ξαπλώστερες, το ξενοδοχείο, ο Μπρέλες και οι Ξαπλώστερες με απευθείας ανάθεση. Συνεχίζουν. Στον Μπατζή υπάρχει ένας διαγωνισμός το 8 που χρησιμοποιούσε ο επιχειρηματίας στην παραλία. Υπάρχει και νόητρα στοιχεία από τα παιδιά στον Μπρέλες. Στις αποθήκες, η γνωστή, α, συγγνώμη, υπάρχει στην Αγία... Στον Πατσί υπήρχε ορθή προβολή του ενός στην άκρη της παραλίας. Υπάρχει στην Αμερούσα απευθείας ορθή προβολή στο ξενοδοχείο. Και ποιο άλλο είναι, Αμερούσα δεν είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά από εκεί δεν έχουμε άλλο. Είναι αποθήκες. Όχι, 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 δεν είναι. Αποθήκες και στη χώρα είναι. Α, συγγνώμη. Είναι Άγλα, Ζόρμος, Ισογιάλια, Βιτάλη. Έτσι. Και από το Κόρφι δεν έχουμε κανένα. Και στο λιμποριό που είναι ορθές προβολές των μαγαζιών. Δεν έχω ξεχάσει τα πράγματα. Λιμάνι, στο λιμάνι. Όχι, είναι άσχητο, είναι άσχητο. Δεν είναι για παραλίες. Συγγνώμη, δεν είναι για αυτά που θα πει. Όχι, όχι, είναι καινούργια. Είναι καινούργια. Τώρα, γιατί πρόκειται το θέμα και μου ξανά. Του το θέμα. Προέκυψε θέμα. Ναι, ναι, το καινούργιο αυτό, ακούστε. Πότε ψηφίστηκε το 11. Ποιο μήνα το 11. Αυτό το ζώο. Το Νοέμβριο το 11. Τέσσερα μέρες του παραλίου. Δεν ζώη του Γαβριού, ισχύει από 97. Η ζώη της Άνδρου ισχύει από τις 4 Νοεμβρίου, το 11 τώρα. Η ζώη της Άνδρου καλύπτει τη ζώη του 97. Όχι. Είναι έξω. Η ζώη ξεκινάει από το Κυπρί, μετά από τον Άγιο Κυπριανό, για όλο το νησί. Αυτή την Αθήνα πήρα. Επειδή είναι στις όλες οι μέρες της Ουσίας. Ναι. Είναι από έτσι που θα συνεχίσει. Λοιπόν, λέω το εξής. Τι το καινούργιο, δεν το φέραμε, το θέλω. Προέκυψε ότι στο Μπατζή θέλουν οι καταστηματάρχες, όχι όλοι, να μπουν με ορθές προβολές στην παραλία. Όπως δικαιούνται από τον νόμο. Δηλαδή, καταστήματα αντίστοιχου ενδιαφέροντος, έτσι, θέλουν να πάρουν τις ορθές προβολές τους και να βάλουν ομπρέλες και ξαπλώστες μπροστά τους. Όπως ορίζει ο νόμος. Εντάξει. Γι' αυτό προέκυψε το καινούργιο. Προσέξτε, υπήρχε τέτοιο θέμα στο Μπατζή, το οποίο ήταν σε λειτουργία. Η ορθή προβολή που είχε το εστιατόριο την έννοια. Δεξιά στην παραλία. Άρχεται τώρα. Υπάρχει χρόνο. Στο καντούνι. Αυτό ήταν το καινούργιο στοιχείο το οποίο προέκυψε. Λοιπόν. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάτι μου κάνει τίσιο. Λοιπόν, κυρία Κρυτάτα, να μας πείτε, δεν ξέρω αν κάποια θα παίρνετε τους μπέρδες από τους συμβούλους. Για να παρακολουθεί η ορθή προβολή τους επαγγελματίες που έχουν κάνει.
και Κατερίνη στο μπλου, Βουκελάτου Ζωήτσα, Βελούδο Αναστασία, Μουσκάκα Μαργέτα, Θωμάς Δημήτριος, Κατσιλίπας Αλέξανδρος και Μαρινάκια Αγγελική. Όποιος κάνει αίτηση, θα πούμε μετά γιατί θα προκλήσουμε τον κανονισμό και ισχύουν κάποια πράγματα που δεν ήταν υπόψη κανενός όταν θέλει ο κανονισμός. Θα πούμε μετά ότι όταν υπάρχει αίτηση, υποχρεούται ο Δήμος να το παρακολουθήσει. Το αντίστοιχο κίνημα κλπ. Με δυνατότητα κατέτος ανανέωση και μόνο στους όρους που ισχύουν όσο αφορά τα κομμάτια των 6 τετραγωνικών που έχει μία βρέτα και δύο τσαπρόσπες. Αυτό θα ισχύουν για όρους και ο Δήμος είναι τη δημοπρασία. Σήμερα λοιπόν το νομικό πρέπει να αποφασίσει τα ευθεία παρακόλληση για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν όμορες ιδιοκτησίες με αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα και αυτό είναι μόνο το θέμα. Ο Δήμαρχος έβαλε το ζήτημα και είναι αδιώτησης και έτσι κάτω τα ζητήματα που έχω για την επιχείρηση κλπ. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα στο Δήμο. Εάν ο ενδιαφερόμενος που έχει επαγγελματική δραστηριότητα ζητήσει την παραχώρηση, δεν μπορεί ο Δήμος να την δώσει. Είναι νομικά υποχρεωμένος να την παραχωρήσει. Αλλάζει μόνο το οικονομικό, το τετραγωνικό κλπ. Όλοι όσοι που είπαμε πριν. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση του πρώτου θέματος και στα υπόλοιπα θα τα πούμε στο θέμα 5, να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο διαμονή μόνο, που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού που υποχρεωτικά με τη ζωή το διάταγμα αυτό που αναφέρθηκε ισχύουν κάποια άλλα πράγματα που δυστυχώς δεν ήταν γνωστά ή αποφασίστηκαν εκ των υστέρων. Υπάρχουν εκεί στα ξενία αυτά τα κονέλε τώρα κάποιοι επαγγελματίε από τα προηγούμενα χρόνια που έχουν εκεί εκτάσει που του έχουν ήδη και τι χρησιμοποιούν. Και αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι μα τι έχουν εκεί ήταν. Για μαγεί, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τον Μαρινάκη που έχει δύο κομμάτια ενοικιασμένα με δημοπρασία το 2008 για τριετή χρήση. Δόθηκε παράταση από τον προηγούμενο Δήμο για ένα χρόνο και μετά για δύο χρόνια χωρίς να έχει δικαίωμα η δημοπρασία που ανοίξει χάρη σε έναν δημοπρασία. Είναι υποχρέωση, αλλά τη στιγμή που ζητούν αυτοί που έχουν την οθή προβολή πρέπει να παρακολουθεί αυτούς ο χώρος. Όμως, ειδικά για αυτή την περίπτωση, έγινε μια σκέψη στο όλο στο Πατζή, επειδή είναι πολύ μεγάλη παραλία, βολεύονται όλοι, δηλαδή μπορεί ο Μαρινάκης με μια τοποθέτηση παραδίπλα να εξυπηρετηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η πρόταση που υπάρχει, αλλά επειδή ο Μαρινάκης δεν έχει όμοη ιδιοκτησία, θα το γίνει δημοπρασία. Μετά και θα γίνει αλλιώς. Δεν έχει υπόπεδο του κούρτο πάρκι. Αυτό πρέπει να είναι επαγγελματική δραστηριότητα. Δυστυχώς είναι σαφής ο νόμος όταν ο άλλος έχει επαγγελματική δραστηριότητα, δεν μπορούμε να μην το δώσουμε. Είναι υποχρέωση. Να συμπληρώσω κάτι. Στην κάθε παραλία μπορούν να παρακολουθήσουν την νησί. Νόμος. Μάξιμο. Και μέχρι 500 τετραγωνικά. Δηλαδή αν η παραλία είναι τεράστια, μόνο 500 τετραγωνικά. Αυτή τα πίσω μέρα που μπορεί να παραλία στη μέση είναι δύο παραλίες. Και διαπέσει εμείς είχαμε πρόβλημα πίσω που γρινιάζαν όλοι. Ακούστε άλλο πέντρο, να το πω. Ξαναλέω την νησί στον Πάτσι για να τελειώσει το Πάτσι. Στον Πατζή χωράνε όλοι, μα όλοι, με τις ορθές προβολές τους και οι δημοπρασίοι πάντες χωράνε. Είναι τόσο μεγάλη παράδειγμα. Έτσι. Άρα δεν παίρνει ζήτημα χωράω 500 μέτρα. Ναι, όχι εγώ. Είναι παραπάνω από το εργαδόν της. Έτσι. Χωράνε όλοι. Δηλαδή να καταλάβει πώς είναι. Αν υποθέσουμε, δεν ξέρω πόσο είναι, να σου πω ακριβώς, είναι 400 μέτρα μήκους. Όχι, δεν είπες πριν ότι όσο μεγάλη και να είναι η παραλία, 500 μέτρα θα είναι διάσω. Ανώτερος για τον καθένα. Από τον καθένα. Στο σύνολο 50%. Στο σύνολο. Στο σύνολο 50%. Αν και είναι τετραγωνικά. Η απάντηση είναι χωράνε όλοι. Κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ένα μαγαζί που είναι εκεί και έχει αυτή η προφορή, δεν το χρησιμοποιώ εγώ. Μπορεί να σου πάρει κάποιο ζωμάτι. Πρόσεξε. Πρόσεξε όμως λίγο. Αν για να το χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο,
έχει τη σύμφωνη γνώμη του. Πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του. Οπότε στα πίσω γίνεται 50-50, 50-50, έτσι. 50%. 50% από τη μία, 50% από την άλλη. Χωρίζει τη μέση. Δήμαρχε, πέρδια από εκεί ανήκει ο Δήμος. Εσύ και ο Δήμος. Επίσης, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Για λόγους αφέρει του ανταγωνισμού, το τίμημα θα είναι το ίδιο. Σε όλους. Καταλαβαίνετε πλέον. Αυτός που θα βγει με την οφείλη του προβολή, θα πληρώσει το ίδιο τίμημα με το διαγωνισμό του χώρου. Δεν πάει λιγότερο. Πόσο έτσι θα σε βάζει. 25 ευρώ το τετραγωνικό. Να ρωτήσω κάτι. Άρα ο πρόλογος που έκανε δήμαρχε, στην ουσία μας παραπέμπει στο θέμα το πέμπτο. Εκεί να κάνει το πέμπτο. Γι' αυτό πάτσε για την πέμπτο. Αυτό είναι πιο του Κατσίου. Υπάρχει και απόφαση ύπνος του παραπόρου στον χώρο. Τώρα είναι και την παραπόρου στον χώρο. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του δικού συμβουλίου του Βασίλου. Συμφωνώ με Λοιπόν, κάποιος άλλος που δεν συμφωνεί. Όχι, δεν συμφωνώ.
περιφερειακού δήμου για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων διαβίωση για την εφαρμογή γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που η οποία τουλάχιστον για τον Νότιο Αιγαίο θα καλυφθεί από εθνικού πόρου. Στο νησί το δικό μα μπορούμε να δημιουργήσουμε μέχρι και 10 τμήματα. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε όσο το επιθυμούμε για να υπογράψουμε προγραμματική συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των τμήματων αυτών. Στη συνέχεια και εφόσον υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία, θα επιλέξουμε τα τμήματα που θα δημιουργηθούν και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν. Να σας πω πληροφοριακά ότι τα προγράμματα είναι δύο ειδών, εθνικής εμβέλειας και τοπικής εμβέλειας. Και μιλάμε για ενίσχυση επιχειρηματικότητας, για επιμόρφωση πάνω σε καινοτόμα προγράμματα, για επιμόρφωση πάνω στην υγεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον, ίδρυση σχολών γονέων, προγράμματα τοπικής εμβέλειας όπως είναι θέματα που αφορούν το νησί μας. Η αλληλεία, παραδοσιακά προϊόντα, πληροφορική, θέματα δημόσια διοίκηση, ορίστε. Εθελοντισμό και ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει το νησί μας ή ένα θέμα εθνικής εμβέλειας. Για να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία απαιτείται να υπάρχουν χώροι και διοίκηση ελεκτρικής εκπαίδευσης. Στην Άνδρο έχουν υπάρξει τέτοιοι χώροι στο παρελθόν και έχουν χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο λόγο, είναι τα σχολεία, υπάρχουν έθνες υποδομές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα πάντα με καθαριότητα, με θέρμανση και όμως δεν έχουμε πρόβλημα. Εάν συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ενισχύσουμε στο φάκελο που θα υποβληθεί με μια δική μας απόφαση την ίδρυσή του, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Γιατί θα ενισχυθεί και ο ντόπιος πληθυσμός με θέματα που τον ενδιαφέρει να επιμορφωθεί, αλλά πιθανόν και κάποιοι άνθρωποι που είτε θα έρθουν από αλλού είτε θα είναι ντόπιοι και θα απασχοληθούν στα τμήματα αυτά. Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Θέμα αυτό, γιατί αυτό θα χρειάζεται και χρήματα. Κοιτάξτε, από πού θα βγουν τα χρήματα. Αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται είτε από ευρωπαϊκούς χώρους είτε από εθνικούς. Το ΕΣΠΑ ήδη χρηματοδοτεί για κάποιες περιοχές. Στην περιοχή του Νοτιού Αιγαίου χρηματοδοτούμαστε από εθνικούς χώρους. Εμείς δεν έχουμε να συνεισφέρουμε οικονομικά. Παραχωρούμε τους χώρους μας. Έτσι τα σχολιά μας. Ούτε προσωπικό θα πληρώσουμε, χορευτικό, ούτε κάτι άλλο. Αντιθέτως, νομίζω ότι το όφελος για την τοπική κοινωνία θα είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να αποφασίσουμε ομόφωνα. Και τι δεν είναι αυτό, για να σκάλει με τα δαπληρώνεται. Αυτά είναι από εθνικούς χώρους, παιδιά, από το Υπουργείο Παιδείας. Πέρυσι έγινε αυτό το σεμινάριο, έγινε ένα από τα σεμινάρια αυτά στην περιοχή του Ιωνίου. Και όχι μόνο, και στην χώρα. Ήταν από την περιοχή δική μου. Συμμετείχαν γύρω στα 85 άτομα. Ήταν προστατεύοντα τον εαυτό μου και του άλλου. Ήταν πρώτε βοήθειε, είχαν έρθει από το λιμενικό, από την προσβεστική και γενικά. Κάνανε θεωρητικά και πρακτικά. Και επιπλέον όπως η δημόσια παρουσία και στο τέλος παίρνουμε ένα στοιχείο και αυτό μετράει στα μόρια της εκκλησίας. Δεν μπορεί να πολύ πολιτικό να το κάνει ο τρόπος. Δεν μπορεί να πει ένα ότι η παραχώρηση αυτής της τρεις του Ιγιαλού
και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τον νόμο του χαρακτήρα. Γιατί αν ακόμα πάρουμε απόφαση εμείς και αλλάξουμε κάποια στοιχεία, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ισχύ του νόμου. Αυτά που πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν είναι το 50% της χρήσης του κάθε ενοικιαζόμενου χώρου, που εμείς δεν το είχαμε, με 6 μέτρα χρήση κατά ομάδα, όπως το λένε, κατά σε ομπρέλας και 2 ανάρτητων. Αυτό είναι νόμος και υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή να θα πιάσω 500 τετραγωνικά για να βάλω στα 250, είναι κόστος μεγάλο, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν επιτρέπεται αλλιώς. Η απλή λοιπόν χρήσιμη αντάλλαγμα προβλέπεται να έχει από τη θάλασσα 3 μέτρα από το ενιαίο κύμα ή τουλάχιστον δύο όταν είναι στενό το κομμάτι του Λουίδα. Είχαμε 5 εμείς στο κανονικό μας, αυτό γίνεται 3 έτσι προβλέπεται. Μεταξύ των εκπιστώσεων πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των τμήματων που εκπιστώνονται. Πρέπει να υπάρχουν 100 μέτρα μήκος από τον καθένα και μόνο εάν πρόκειται να παρακολουθεί ή αλλώς σε ιδιοκτησίες κατά την οδική του προβολή, δεν εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός. Αν δηλαδή παρακολουθήσουμε σε 2 επιχειρήσεις τα άσπρα, θα πρέπει να έχουμε μεταξύ 100 μέτρα. Κατά την οδική του προβολή, δεν εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Η απευθείας παρακόλληση ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε όσους έχουν γειτονικές ιδιοκτησίες, εξεργοδοτικά καταστήματα κλπ. Η οποία είναι υποχρεωτική από τον Δήμο, η παραχώρηση, εφόσον έχει ρεκοπληθεί από αυτού σχετική αίτηση για την εκπίστωση. Επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων τροχύλατων καντινών σε όλη την άδεια μετά τα 100 μέτρα από τον Αιγιαλό, δηλαδή σημαίνει πριν του τμήματος που ανέφερε ο Δήμαρχος και πριν Γάβριο, που εκεί επιτρέπεται μετά τον δρόμο, δηλαδή δεξιά από τον δρόμο, πηγαίνοντας για κάποιον, μπορεί κάποιος να ζητήσει καρδίνα και να του δώσει. Αυτό είναι σύμφωνο και να πάει. Δεν θα μου φέρει. Τουλάχιστον είναι σαφές. Πάνω σίγουρο. Πάνω στον δρόμο. Έτσι ορίζω τον δρόμο. Για να κάνουμε και βέβαια όταν απέχει το κύριο του καρδίνα 100 μέτρα από ανανεώνεται για κάθε χρόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος το ζητήσει την αίτησή του το κάνει αίτηση στο Δήμο. Έμπορος εμπόρος θεωρείται από τις δύο νομικές γραμμές παράγοντας προκείμενο τις πλάγιες πλευρές των επιχειρήσεων. Αυτό που λέμε κατά καιρούς ότι υποχρεώνει αναφέρεται στον κανονισμό, το λέω, σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός από τις παραπάνω παραχωρήσεις που είναι απευθείας, γίνεται η παραχώρηση με δημοπρασία. Η περίοδος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 5 χρόνια. Το κανονικό μας έχουμε 10, δεν μπορεί να ισχύσει. Η δημόσια περιουσία του Υπουργείου Οικονομικών, τη μαζική περιουσία του Μουσείου, δεν επιτρέπει δημοπρασία πέραν της πενταετίας. Άρα, στην πενταετία, δημοπρατείται ξανά το μίσθιο που έχει δημιουργηθεί. Και δεν επιτρέπεται η κήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση αυτής της χρήσης ενοικιακού στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει απευθείας παραχώρηση. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος αίτηση και πει δώστε μου αυτό και έχει ορθή προβολή, και έρθει ένας άλλος και κάνετε μου δημοπρασία και την κάνετε, είμαστε παράνομοι. Αυτό λέει παραχώρηση. Κάτι που είχαμε συγγνώμη πει πέρσι για αυτόματη παράταση για 5 χρόνια κάποιος έχει κάνει. Έχει φέρει, ισχύει. Με καθενός. Όχι, αυτό που ανανέωσε σύμβαση. Αυτού που το έχει ήδη, ναι. Ναι, μόνο κάνει έτσι. Έρχεται κάνει έτσι το επόμενο χρόνο και δεν ξανακάνουμε σύμβαση κανονικά. Μόνο για 5 χρόνια. Τι που είχαν κάνει πέρσι. Σκύλους για να μιλήσω. Να σας πούμε κάποιοι έχουν κάνει την ουσία. Το μίσχος θα καταβάλλεται πολύ καλά. Ισχύει
αυτό που σας είπα για τα σε των 6 τετραγωνικών μέτρων και δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά δυστυχώς. Τώρα πάνω αυτό θα στριμώξει λίγο. Εάν γίνει έλεγχος πρέπει να το πιστοποιήσει. Συγγνώμη λίγο. Αλλά επειδή κάποιοι ρωτάνε, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει κάποιο που έχει κάνει μια σύμβαση για μια παραλία για 5 χρόνια, εφόσον το θέλει, την ανανεώνει αυτόματα για 3 ή 5 χρόνια. Θυμάμαι καλά. Δεν ισχύει και αυτό. Δεν μπορούμε πέραν τη πενταετία από προϊόν δημοκρασία. Άρα δεν υπάρχει αυτόματη παράδοση. Κάθε χρόνο έως κλείσιμο τη πενταετία. Λόγω πενταετία. Αν ήταν τριετία. Δεν υπάρχει τριετία και δεν είναι αντασκευή. Όχι, δεν είχαμε κάνει έτσι το δεύτερο. Η τριετία μπορεί να γίνει πενταετία, δεν ξέρω. Ο ίδιος μπορεί να μην θέλει. Αν δεν είναι. Ναι, κύριε. Βέβαια, δεν είναι απλό. Αυτό πότε ψηφίστηκε. Ποιο, πότε αυτό που λέμε τώρα. Αυτό είναι η μαρτυρική υπηρεσία του δημοσίου, αυτή είναι η εισήγηση τη κοινωνική υπηρεσία. Αυτά τα ισχύοντα. Τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό στα σημεία που έχω σημειώσει. Ίσια, ίσια να φέρει. Κάποια ίσια, κάποια ίσια. Κάποια ίσια. Α πούμε αυτό με τη ζώνη του Δημάρχου, δεν το ξέρουμε. Εκεί έπαιρνε καρτίνα με υπογραφή, α μην το συζητήσουμε, και έπαιρνε έργο. Ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό, απαγορεύονται. Κάπως έβαλε μια υπογραφή και έπαιρνε ρεύμα ο κόνας κανονικά. Οικία του Ινιά. Εδώ πράγμα. Οικία του Ινιά. Ήταν ουσιαστία αυτό. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που καθορίζουν την σύμβαση, δηλαδή τεχνικά στοιχεία της σύμβασης θα έχουμε βάλει. Όταν υπάρχει και κάποιο είδους εκμετάλλευση που χρησιμοποιεί τη θάλασσα τα σερφ, διάφορα θαλάσσια σπορ κλπ. Θα προηγείται σύμφωνα με τον Ελληνικής Αρχής, το έχουμε και εμείς στο κανονικό μας. Και σημειώνω ότι εμείς έχουμε μέχρι το 12 τη κρίση. Εάν κάποιο Υπουργείο δεν μας δώσει τη κρίση, εμείς το 17 δεν μπορούμε να κάνουμε νομοθεσία. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανείς. Θα πιέσουμε πολιτικά, θα πιέσουμε και δεν έχουμε προστάσει. Αλλά πραγματικά είναι μέχρι τέλος του 12, εάν η κοινωνική υπηρεσία του δημοσίου δώσει παραχώρηση, παράταση, τότε πέσει. Αλλιώς, γιατί υπάρχει και ένα εξωτικό που λέει γιατί δεν κάνετε μέχρι τον Απρίλιο, γιατί τον Απρίλιο έχει γίνει η δημοκρασία. Και να σου πω, Αντώνη, αυτό που ρώτησε, πω ότι κάποιος ρώτησε. Γίνεται με αυτούς που ανανέωσαν το 8, ας πούμε. Όλοι αυτοί που ανανέωσαν το 8 έχουν και φέτος. Αλλά ακόμα και αν ανανέωσαν 9 Τετάρτου του 8 που βλέπω, ας πούμε, ο Κώνας ή ξέρω ο Μαρινάκης, εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε γιατί έχουμε μέχρι το 12 παραχώρηση. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό που δεν έχουμε. Αλλάζει δηλαδή το σύμφωνο που γίνει τότε. Ναι. Σύμφωνο με αυτό. Δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε. Αν φτάσουμε σύμβαση μέχρι τον Απρίλιο, αν φτάσουμε σύμβαση μέχρι και τον Απρίλιο, τι δικαιούμαστε, δεν δικαιούμαστε από τον Γενάρη και μετά. Αν ξαναπαραχωρηθεί, άλλη μια. Έτσι κι αλλιώς όμως θα γίνει η δημοπρασία όλων αυτών και όλες οι δημοπρασίες πριν του Χάρη του Κασιδόνι στις αποθήκες, του Μπατζόπουλου του Μαθιού στα Άγγλα και του Βασίλη του Μπατή, καλά το λέω, στην Ιδρούσα που είναι το 11, οι άλλες έγιναν το 9, όλες οι άλλες έγιναν το 8. Άρα του χρόνου αλλά να είμαστε την άνοιξη δημοπαρτούνται όλες εκτός από τις τρεις που είπαμε και πριν των 8 χωρών που θα παρακολουθούν επίσης. Με μία λέξη, η απόφασή μας είναι συμμόρφωση του κανονισμού μας με το νου. Δεν αλλάζει το νου. Για τις καμπίνες που υπάρχουν είναι στις μεγάλες παραλίες της Ιδρούσας, που είναι και τουριστική εκεί πέρα. Περιοχή. Αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχουν κανένας. Δεν μπορεί στη σύμβασή μας να υπάρχουν. Αυτό είναι. Εγώ το αποφύγεσαι. Δυστυχώς. Τίποτα. Εσύ είναι στα τεσίδες, δεν έχετε τραγωγικό. Αντίμεσαι αυτό. Ακούστε, αυτή είναι ζώε που έχει περάσει από το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Για να αλλάξει πρέπει να βγει καινούργια τροποποιητική ζώνη. Δυστυχώς. Είναι ζώνη από ό,τι προστασία. Τώρα που δεν βγήκε ο Σεφουμάκης μπορεί να βγει που θα πεις να πει ζωέ, δεν θα κάνει κρίτη. Εγώ το συστώ. Υπάρχει καταγγελία από τον πρώην Δήμο Υπουργό. Σα πω ότι δεν είναι καταγγελία εφόσον δεν είναι σε προστατευμένη περιοχή. Ενώ
Και λέμε, αφού άλλαξε
άλλαξε η ζωή του νησιού για όλο το νησί. Δεν μπορείτε να βάλετε μέσα σε μια τροπολογία μια παράγραφο στο νόμο και να επιτρέπονται όπως το υπόλοιπο νησί. Κάναμε αυτό που είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Λέω ότι αυτό έγινε σε σύσκεψη του ΕΠΚ. Βέβαια έστω την προεκλογική περίοδο τέλειωσε η προπολογία. Αν δεν αρθεί αυτή η ασυμβατότητα, δυστυχώς δεν θα κάνουμε την προεκλογική. Γιατί υπάρχει ιδιαίτερη ζωή για την άνθρωση σχέση με τα άλλα νησιά. Δεν το πάω να το να το δούμε λίγο πραγματικά το θέμα. Ας πούμε ότι αλλάζει. Και λέει ότι ό,τι ισχύει για την υπόλοιπη άμμο ισχύει και για την χρυσή άμμο και για το κεφάλαιο μέτρο. Πάλι φεύγουν οι καθήκες. Και τις είναι 100 μέτρα από το κύμα. 100 μέτρα από το κύμα είναι πάνω στην ψηλοκαρύδα. Όχι 100 μέτρα από το κύμα. 100 μέτρα από το κύμα. Για να πει κάτι να. Βέβαια. Στη Σαχάρα θα πάρει στην ψηλοκαρύδα. Αυτό ισχύει για τον άλλο. 100 μέτρα μία από την άλλη. Όχι, 100 μέτρα από το κύμα. Εντάξει, ενώ η σύμβαση ισχύει.
προηγουμένοντας γιατί σου δίνει επιχείρηση, όχι από γενιά του έτσι. Με τα σωστά του και με το πρωτόκολλο του ελέγχου.
ελέγχου, αν δεν σταματήσει να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε. Και το πρωτόκολλο του ελέγχου, του ναυτιλικού και του ηλεκτρομηχανολόγου. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Σκεφτόμαστε λοιπόν για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να το βγάλουμε σε δημοκρασία, προκειμένου να έχουμε δηλώσει ενδιαφέρον από τον επαγγελματικό σύλλογο Κωστή, προκειμένου να κάνει μια τουριστική διαδρομή από τον Όρμο στο πίδημα της Λυριάς και σε ένα χωριό. Εμείς, σαν διοικητικό συμβούλιο της Κοινοφελούς, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να βάλουμε ένα ποσό 2.000 ευρώ για φέτος και για την πρώτη χρονιά σαν ενίκιο για αυτόν που θα το χειριστεί, γιατί δεν θέλουμε να ανοίξουμε βιβλία στην Κύρια Μπουργάτα και να το διαχειρίζεται η Κοινοφελής. Θέλουμε να το δημοκρατήσουμε, να εκμισθωθεί από κάποιον ο οποίος θα έχει τις προϋποθέσεις και μάλιστα μας δίνουν τα 2.000. Αυτή είναι η απόφαση που έχουμε πάρει και θέλουμε την κριτική της θέλησης. Να ήταν ιδιώτης. Θα μου σπάρει αυτό. Απήκια. Υπάρχει αντίληψη. Θα είχε αμέσως όλοι τελειώσει.
Θες γι' αυτό. Να πω κάτι που το πάρουμε την απόφαση. Επειδή από 1 Δευτέρα του 2012 έχουμε πει τουλάχιστον 3-4 φορές να γίνει μια επιτροπή η οποία θα εξετάζει, θα γνωμοδοτεί για τις πιστώσεις του Δήμου, είτε σαν εκπιστώτης, ο Δήμος είτε σαν πολιτής. Και επειδή από τότε σας έχω πει ότι θέλω να καταγγείλω ένα γεγονός το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή μου και ενδιαφέρει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μου έχει δοθεί η ευκαιρία του χρόνου, νομίζω ότι τώρα και στη συνάντηση με αυτό το θέμα θα πρέπει να το καταγγείλω. Θα πρέπει να με ακούσετε και αν δεν θέλετε να με ακούσετε εμένα, επειδή έχω λίγο έτσι φωνή περίπου, μπορεί να το διαβάσει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να τελειώσουμε, ποιο λεφτά, να τελειώσουμε αυτά όμως και μετά μήνυμα. Άρα πάλι η Επιτροπή δεν θα λάβει γνώση και δεν θα γνωμοδοτήσει αν πρέπει να γίνει η πίστοση ή όχι. Είπαμε ότι θα κάνουμε μια επιτροπή για τις πιστώσεις. Έτσι δεν είναι, εκτός αν δεν έχω τελειώσει. Τις πιστώσεις τις κάνει η Οικονομική Επιτροπή. Δημαρχιακή πρώην και μη οικονομική. Δηλαδή υπέφτουν για τους όρους των δημοκρασιών, καθαρισμό των ποσών κλπ. Το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο αποφασίζει για το αν θα δημοκρατιστεί ή όχι. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη νέο οργάνου. Αν υπάρχει κάποιο σύστημα να βάλει, πάντα στην Οικονομική Επιτροπή όποτε θέλει. Συνεδριάζουμε περίπου κάθε 10 μέρες. Άρα η επιτροπή που είπαμε δεν θα γίνει. Δεν ξέρω τι επιτροπή είπες. Οικονομική Επιτροπή. Δεν είπα εγώ. Το συμφωνήσαμε όλοι ότι θα γίνει μια επιτροπή. Η επιτροπή είναι εγώ. Είχε απαντήσει ο Δήμαρχος ΜΕ. Εσύ δεν είσαι για άλλο πάντως για την αξιολόγηση των κάποιων ακινήτων. Και γενικότερα προς όφελος του Δήμου πάντα. Εντάξει, αν δεν είναι να γίνει, επειδή είχαμε το όλη την θέληση να γίνει αυτή η επιτροπή. Τα θυμάμαι καλά. Αυτό που είχε συζητηθεί ήταν μια επιτροπή για να αξιολογήσει τα πράγματα αυτά και όχι να παρέμβουν στη διαδικασία. Η διαδικασία είναι καθορισμένη. Αν έχει αξίσει όλα τα εγγύα, μπορείς να την κάνεις την Οικονομική Επιτροπή οποιαδήποτε φορά θέλει. Αυτή τη φορά, από την καταγγελία θα την κάνω και αν δεν θέλετε να την κάνω, εγώ θα την πληροτοποιήσω, θα την δώσω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και από εκεί και πέρα την ευθύνη την παίρνει ο καθένας. Εγώ έχω σαν δημοτικός σύμβουλος έχω δει κάτι το οποίο είναι σπατάλη δημοσίου χρήματος και πρέπει να το καταγγείλω. Αυτή είναι η κοινότητα. Και η διαδικασία καταγγελίας είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να το ζητήσει να μπει καν θέμα. Συγχαρητήρια. Όταν τελειώσω ο κύριε Θεολόγου θα δείτε ότι έπρεπε να έχει γίνει και πολύ και δεν μου έχει ζητήσει να μπει θέμα. Το έχω ζητήσει. Ποιο? Και έχω την συγκατάθεση του Δημάρχου ότι σε ένα επόμενο συμβούλιο θα κάνει την εκλογή. Από μια Δευτέρα δηλαδή. Λοιπόν, δεν θα γίνει ένα δημοτικό σύμβουλο. Για να κατάλληλα και κάποια διαδικασία. για να γυρίσουν τα θέματα. Και το κείμενο στο σχολείο. Τι ό,τι θέλει. Λοιπόν, λέω το εξή. Για τα αφήκια συμφωνούμε να είναι και αυτή η μελετρήση. Δεύτερο. Για τα χτήματα είπαμε έτσι στην παλαιότητα. Τρίτο. Για το κοινοτικό γραφείο στο Μπατζή. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Είναι ξενίκια στο... δύο χρόνια. Έτσι. Εντάξει. Υπάρχει αντίρρηση. Εγώ δεν συμφωνώ σε καμία μίσθωση που πρόκειται να γίνει. Εάν δεν γίνει αυτή η επιτροπή που είπα. Δώστε το διαδικαστικό. Διαδικαστική. Τελειώνω τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και γίνεται η καταγγελία. Δεν μπορεί να διακόπτουμε μια καταγγελία η οποία το αναγγέλλεται εδώ και 5 μήνες με διακοπή θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι διαδικασία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που μπορούσε να σταλίσει την πρόεδρο για να τη παρακάνω πάντα δεν είναι αυτό. Κύριε Θεολόγου, όταν στέλνω αιτήματα στην πρόεδρο, μου λέτε τι στέλνει. Όταν δεν στέλνω, μου λέτε στείλε. Σας πω, σας είπα να μην στείλε. Εδώ πρόκειται να είναι ένα σοβαρό θέμα. Είπαμε μετά το Συμβουλίο. Δεν είπαμε το Συμβουλίο.
των εμπορικών διαγωνισμών για την επίσκοψη του Αγίου Τοπικού, ότι θα γίνει μια επιτροπιάνη η οποία θα ασχολείται έτσι, έτσι έγινε. Από εκεί και πέρα τώρα βλέπω να ισχύει αυτό το πράγμα, το οποίο υποστέλνει. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει μια νόητα, αν υπάρχει κάτι που είναι συγκεκριμένο όσον αφορά αυτά που καταγγέλνει ο κ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα πει. Υπάρχουν δύο αιτήματα της αναψυχιακής εταιρείας, την Κλάδων, μέσω της οποίας έχουμε κάνει
κάνει σύμβαση για την αποτύπωση των υπαρκτών διαλυμένων δρόμων σε αντικατάσταση της διαδικασίας που είχε παλιότερα γίνει μέσω του επαρχείου κλπ. Και έχει ανατεθεί σαν αποτύπωση ώστε να δημοσιευτεί για να βοηθεί να νομιμοποιηθεί η ύπαρξη των δρόμων όλου του νησιού. Έχει εκτελεστεί η σύμβαση για το Κόρτι, έχει υπογραφεί η σύμβαση για Άντορ και Ιρούσα, αλλά χρειάζεται παράταση και δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή την παράταση ζητάει ο κ. Βορτής, γιατί είναι σύμβουλος της εταιρείας, με σύμφωνη γνώμη που ανάλογα και τη τεχνική υπηρεσία. Ανάλογος είναι ο κ. Μαντάνης και η τεχνική υπηρεσία και η δική μας. Το μιλάμε για το θέμα 10 και 11. Είναι το ίδιο ζήτημα η αποθήκωση παρκών των δρόμων. Λοιπόν, για το 10 συμφωνεί το Συμβούλιο. Για το θέμα 10 που συμφωνεί το Συμβούλιο. Μισό λεπτό. Έχω μια αίσθηση. Για ανοιγμένους δρόμους μόνο ή για για όποιον δρόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιείται. Όχι για να γίνει σχέδιο διαδικασία. Λοιπόν, το σχέδιο. Νομιμοποίηση δρόμων. Δεν μιλούμε για αυτό το σχέδιο. Δεν το σχέδιο. Όχι, το σχέδιο. Και το σχέδιο είναι μια άλλη ιστορία. Ο δρόμος που έχουμε στη διαδικασία τελείως συμπεριλαμβάνεται σε αυτό μέσα. Δηλαδή, απόφαση του αποκεντρωτικού
και φέτα. Με βάση τα στοιχεία που έχουν. Και ο χαρακτηρισμός του ως δημόσιος αγροτικός. Ο χαρακτηρισμός του χρόνου. Πόσα μέτρα είναι ο δημόσιος. Το πλάτος μου. Ο πλάτος είναι από 5 μέτρα μέχρι 7. Εγώ συμφωνώ. Με νέο μισθωτήριο το οποίο συντάχθηκε 31 Δεκάτου του 2003, έχουμε ανανέωση της αρχικής μίσθωσης μέχρι και 31 Δεκάτου του 2006 με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα των 400 ευρώ πλέον κατοσύνη. Με νέα πάλι μίσθωση που συντάχθηκε στις 17 Απριλίου του 2007, έχουμε εκ νέου ανανέωση της αρχικής μίσθωσης μέχρι και την 36 του 2007. Για το διάστημα από 1η Εβδόμου του 7 μέχρι και 36 του 2008, δεν μου χορηγήθηκε κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό και όταν ρώτησα γιατί, η απάντηση ήταν ότι οι παραδρομής δεν χορηγήθηκαν και ότι εν λόγω μίσθωση ανανεώνονταν κάθε εξάμηνο με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα των 400 ευρώ μέχρι και 36 του 2008. Από 1 Εβδόμου του 8 με το από 25 του 2008 ιδιωτικό συμφωνητικό, ο παραπάνω ισόγειος χώρος μεταφέρεται από χώρο στέγασης του ΚΕΠ σε χώρο στέγασης γυμναστηρίου του Δήμου Κορθίου και για πρώτη φορά αναφέρεται το ευαρτό του χώρου που είναι 60 τετραγωνικά με ταυτόχρονη αύξηση του μηνιαίου μισθώματος από 400 σε 500 ευρώ, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο από 16 του 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ανανεώνει την παραπάνω μίσθωση με όρους που υπογράφει χωρίς έγκριση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Κορθίου κ. Δημιακός Δημήτρης, που είναι η εξής. Μέχρι σήμερα, αναφέρει το συμβόλαιο, μέχρι σήμερα ο εκμισθωτής είχε παραχωρήσει στο Δήμο μισθώματα ενός έτους για τις εργασίες που χρειάζονταν εντός του κτηρίου για τη διαμόρφωση του 10, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα. Επειδή μέχρι σήμερα, 1η έκτου του 2011, η διαμόρφωσή του δεν έχει τελειώσει και επειδή το
κόστος της διαμόρφωσης αυτής δεν μπορεί να το επιβαρυνθεί ο Δήμος Άνδρου, ο εκπιστωτής συμφωνεί στην παραχώρηση εκ νέου των ενοικίων από 1η-1η έως 31-12-11 με σκοπό την ολοκλήρωση του γυμναστηρίου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009. Σημειώστε, Σεπτέμβριο του 2009. Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρει το συμβόλαιο, ο μισθωτής πρέπει, εμείς δηλαδή είμαστε μισθωτές, ο Δήμος πρέπει να παραδώσει το ίδιο μας τον εκμισθωτή στην προτέρα του κατάσταση, δουλειάζοντάς το δηλαδή πάλι τα έργα που είχαμε κάνει, και να αποδώσει στον εκμισθωτή τα ενίκια που τον αναλογούν. Αυτά που έλεγε ότι τα δίνει για να φτιαχτεί, να τα πάρει πίσω και να πάρει και το μίσθιο. Κατόπιν όλων των ανωτέρων και επειδή η κατοικία μου και η επιχείρησή μου από 17-82 βρίσκονται στον όρμο Κορθίου Άνδρου και έχοντας ιδία αντίληψη των πραγματικών γεγονότων που αφορούν την παραπάνω μίσθωση, καταγγέλλω τα εξής. Α. Παρόλο που για την παραπάνω μίσθωση έχει καταφληθεί από τον πρώην Δήμο Κορθίου και νυν Δήμο Άνδρου το ποσό των 49.400 ευρώ πλέον χαρτοσύμου, το παραπάνω μίσθιο ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί είτε ως υπηρεσία του ΚΕΠ είτε ως δημοτικό γυμναστήριο. Το ΚΕΠ του Δήμου Κορθίου λειτουργούσε και λειτουργεί από τη σύστησή του μέχρι και σήμερα σε ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του πρώην Δήμου Κορθίου και για όσους έχουν έρθει στο Κόρθι είναι ο χώρος που βρίσκονται παλιά η Ιωνική Τράπεζα, συστεγαζόμενο με άλλες υπηρεσίες του Δήμου, ενώ το δημοτικό γυμναστήριο δεν λειτουργήσε και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τα γυμναστήρια δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Καταγγέλλω την ενέργεια του αντιδημάτου Κορθίου κ. Τυνατού Δημήτρου, που χωρίς τη συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στις 16-11 σε υπογραφή όρων διαφορετικών από αυτούς που είχαμε αποφασίσει ομόφωνα. Γάμα, καταγγέλλω την υπογραφή μισθωτηρίων από τον εκπρόσωπο του τέλους Δήμου Κορθίου και νυν Δήμου Άνδρου, τα οποία έχουν ελλειπή στοιχεία προσδιορισμού της μίσθωσης, τη μη υπομονή του στη ΔΟΗ Άνδρου και την επιφύλαξή μου για το σύνομο τρόπο σύναψης της αρχικής μίσθωσης. Τέταρτον, καταγγέλλω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέλους Δήμου Κορθίου να προχωρήσει σε μίσθωση χώρου, ο οποίος βάσει των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 2/19/13/2006 ήταν ακατάλληλος και δεν τηρούσε τις βασικές προϋποθέσεις για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου με αποτέλεσμα την αλόγηση της πατάρης δημοσίου χρήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προμήθεια των οργάνων γυμναστικής. Πέμπτο και τελευταίο, καταγγέλλω την απόκριψη από τον Αντιδήμαρχο Κορθίου κ. Μηνιακό Δημήτριο του όρου που αναφέρεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 10/11 και αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο χώρος που προορίζεται για γυμναστήριο δεν έχει υπερατωθεί μέχρι 30/9/11, η μίσθωση πλήγεται με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει την ανανέωση εκ νέου της μίσθωσης για τη χρήση 2012. Γνωστοποίηση. Εάν μέχρι στιγμής είχαμε όλοι απλώς αμέλεια, από σήμερα και στο εξής, όποιοι με οποιονδήποτε τρόπο εξακολουθήσουν να συνεργούν στην κατασπατάληση των κρημάτων του Δήμου Άνδρου, έχουν δόλο και με αυτή τη βάση σας γνωστοποιώ ότι μετά τις 15/5/2012 και εφόσον δεν κατακριθεί η σύμβαση αυτή, θα το καταθέσω στον εισαγγελέα. Προτείνω και τελειώνω να οριστεί οπωσδήποτε σήμερα η επιτροπή που θα ελέγξει όλες τις παλιές μισθώσεις που αφορούν τους πρώην Δήμους Κορθίου Ιδρούσας Άνδρου, καθώς και τον Νίνο και τον Νίν Δήμο Άνδρου, αναφέροντας τα αποτελέσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επίσης θα νομοδοτεί για όλες τις νέες μισθώσεις είτε ο Δήμος ενεργεί ως εκμισθωτής είτε ως μισθωτής. Και β' αν και εφόσον λειτουργούν τα όργανα γυμναστικής γιατί έμειναν 4-5 χρόνια σε ακινησία, που έχει προμηθευτεί ο πρώην Δήμος Κορθίου, να δοθούν προσκλήσεις σε σχολεία και συλλόγους σωματεία που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και αυτό θέλω να σας πω ότι μου έφυγε πάρα πολύ, αρκετό χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, αυτή η μία μίσθωση. Υπάρχουν και άλλες μισθώσεις που έχω πάρει και θα ζητήσω να πάρω για τους άλλους Δήμους και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ. Ποιος είναι ο ιδιωτικός το πολίτη που κάνει σήμερα. Το κανένα το πήγες. Το όνομά του. Με ποιον έχει κάνει σήμερα στο δίκτυο. Δεν είναι βέβαια. Δεν έχει ουσία αυτό. Λοιπόν,
Δεν γνωρίζω ακριβώς ποιος είναι ο διοκτήτης. Ξέρω ότι είναι συγγενής του πρώην αντιδημάρχου επί πάτε τη Δήμου του Γιάννη Τουρία. Δεν γνωρίζω όμως τι είναι ακριβώς. Τα μισθωτήρια λένε Γινό Γεννούλη και από κάποια στιγμή και μετά του Γινού Γεωργία που είναι η πεθαρά. Είναι το πύργο που είναι μέσα στον δρόμο του Γινού Γεωργία. Είναι το παλιό παγκάκι του Γινού Γεωργία. Για μένα δεν έχει νόημα. Ρώτησε λοιπόν για να τα ξεκαθαρίσουμε. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Πρώτα πρώτα όσον αφορά το ΚΕΠ ή μη ΚΕΠ. Το καιρό που έγιναν τα ΚΕΠ υπήρχε δυνατότητα ο Δήμος να μπορεί να πληρώνεται τα ενίκια του ΚΕΠ. Από κάποιο σημείο και μετά μας το κόψανε. Μας έβαλε δεν πληρώνει πια το ενίκιο του ΚΕΠ. Το ΚΕΠ του Κοφείου είναι αργότερα της χώρας. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα. Η ιδέα ήταν η εξής. Μέσα στο κόκκι στο γυαλό να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο να μπορούν να γυμνάζουν τα παιδιά. Τα όργανα, και κρατήστε το αυτό, έγιναν δωρεά από τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Κορφίου, του πρώην Δήμου Κορφίου, μαζεύοντας τα χρήματα που δικαιούνταν από τις παραστάσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλων των συμβούλων, με εξαίρεση ενός που αρνήθηκε, και αυτά τα χρήματα ήταν 10.000 ευρώ που αγοράστηκαν τα όργανα αυτά, τα οποία είναι εκτός αυτά που είναι μέσα στον χώρο, είναι και τα όργανα που έχουν ακόμα κι άλλα συνεχωθεί. Ο στόχος ήταν να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο να μπορούν τα παιδιά μέσα στο γυαλό να γυμνάζουν. Γιατί δεν υπήρχε τέτοιος χώρος άλλο. Προφανώς, αν μπορούσε να πούμε ότι μπορούσε ή δεν μπορούσε να έχει τις προδιαγραφές ενός τυπικού γυμναστηρίου. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι δύσκολα μπορούσε, άλλωστε ελάχιστοι χώροι μπορούν να καλύψουν τέτοιες προδιαγραφές. Ξεκινήσαμε λοιπόν σιγά σιγά να το φτιάχνουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το λειτουργήσουμε. Ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία της σκευών χρησιμοποιούνταν και ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες του Δήμου. Όμως δεν ήταν αυτή η κύρια χρήση του, ήταν δευτερεύουσα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Δήμος δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει σαν διαδικασία να το φέρει σε πέρα να το λειτουργήσει. Ψάξαμε μήπως υπάρχει δυνατότητα να το αναλάβει κάποιος ιδιώτης γυμναστής να μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας και των παιδιών. Τι είναι όλη η ιστορία. Επί πραγματικού, πραγματικά γράφει κάποιος ότι αφού δεν είχαμε την ουσιαστική χρήση του χώρου, γιατί πληρώναμε τα λειτουργία. Ουσιαστικά θα πληρώνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή τη λειτουργία. Όλα τα όργανα, σας είπα, είναι δωρεά των Δημοτικών Συμβούλων και το ζήτημα είναι ότι αυτά θα αποφασίσουμε από εκεί πέρα τι θα κάνουμε για το μέλλον. Όσον αφορά για τις υπόλοιπες διαδικασίες ή όχι, το συμβάσιο ή όχι, δεν τις γνωρίζω σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να αμφισβητήσω ή όχι την διαδικασία. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που πρέπει να αποφασίσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα σε σχέση με τα όργανα και τη χρήση αυτού του χώρου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, είχαμε τον χώρο, τον χρησιμοποιούσαμε, δεν έγινε σαν αποθήκη, είχαμε βάλει τα όργανα, έχουμε και άλλα όργανα για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Για να μην πειράζει, για να μην πειράζει, το είπα και πριν και καλώς δεν διακόφηκε η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι μια καταγγελία χρήσης του πρώην Δήμου Κορφίου και όχι νυν Δήμου Άνδρο. Υπάρχουν δύο ανανεώσεις μίσθωσης από τον Δήμο Άνδρο, από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Θεολόγου. Αν δεν το ακούσατε, μπορεί να το επαναλάβετε. Υπάρχουν δύο ανανεώσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτικού, οι οποίες έγιναν. Θα πω αυτό που θέλω. Δεν είναι κουφός. Όχι, κάτι που πριν δεν τα ακούσατε, γι' αυτό σας το επαναλαμβάνω. Κάτι που θέλω. Η διαδικασία. Σε παρακαλώ, κουφέ μου, άσε να μιλήσω. Επί τη διαδικασία θέλω να μιλήσω. Όχι επί τη ουσία. Άντε να μιλήσω επί τη διαδικασία. Γιατί εγώ βλέπω 49 με τα πόσα τα οποία πήγαν δεν θα μπορούσαν να είχαν δοθεί. Εάν χρησιμοποιούνταν σαν αποθηκευτικό χώρο, ήδη ο πρώην Δήμος Κορφίου έχει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσει
τα όργανα που δορύθηκαν, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Και αν δεν είχε γίνει η κίνηση για να γίνει εκεί ο χώρος του γυμναστήριου, ίσως η δημοκρατία θέλω να μιλήσω. Η δωρεά του καλώ την έκανα, την έκανα σε μια οικογένεια που είχε πραγματικά ανάγκη. Έτσι κύριε Θεολόγου. Όχι κύριε Βουγαζέ, επί της διαδικασίας θέλω να μιλήσω και όχι επί της ουσίας, το ξαναλέω. Τέτοιου είδους ζητήματα δεν μπορεί να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο εν είδη πομφόλυγας ή φωτοβολίδας. Θα πρέπει να μπαίνουν υπηρεσιακά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε από την πρόεδρο, δηλαδή όφιλε σε αυτό το ζήτημα να το βάλει στην πρόεδρο να πει παρακαλώ να πει θέμα, μια σύμβαση που καταπληκτικά έχει γίνει και έχει εξοδέψει πολλά χρήματα ο Δήμος Άνδρου. Και τότε η πρόεδρος θα ζητούσε από την Αντιδημαρχία τα οικονομικά στοιχεία, από την Οικονομική Επιτροπή τα οικονομικά στοιχεία. Όλα τα αντίγραμμα που συμβάλλουν. Άφησε με, σε παρακαλώ, δεν με τελειώσω. Δεν χρειάζεται. Μα τα είσαι εσύ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κάτι σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσο. Σε παρακαλώ. Κοιτάτε το κεντρικό και την ουσία που βλέπετε. Εκεί. Έτσι. Και όχι μόνο, εσύ τότε δεν θέλετε να τη λέτε. Όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω και τους άνθρωπους. Άφησε με από αυτό που θέλω να ψηφίσατε κάτι που δεν έπρεπε να το ψηφίσουμε και όταν ζήτησα να υπάρχουν αντίγραφα μου είπατε ότι αφήνω υπόνοιες για τον Δήμαρχο. Καμία υπόνοια. Και σας το απέδειξα. Καμία υπόνοια. Όσοι δεν το απέδειξα. Αυτό που αφήσετε. Αφήσετε με το ψηφίσια με αυτό που θέλω. Θα μας πει ότι θα ψηφίσω. Όμως... Και σύγησε. Είναι απίστευτος. Είμαι απίστευτος. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι Συμβουλοί, εάν το θέμα είχε τεθεί όπως η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει, η πρόεδρος μέσα στο φάκελο θα είχε τη συμβάση όλες τα στοιχειοτάτης, θα είχε τα στοιχεία τα οικονομικά και θα είχαμε όλοι ενημερωθεί. Έτσι μπαίνουν τα θέματα από τους συμβούλους, θέλουν να βοηθήσουν τη διαδικασία και όχι να προκαλέσουν μια προσωπική προβολή με το ύφος της φωτοβολίδας. Αυτό που κάνει θα σταματήσει τώρα. Αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι νόμιμο πρόβλημα για τον συμβουλιστό και είναι μια προσωπική επίθεση σε δυο τρόπους οι οποίοι δεν έχουν σε αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα σχόλια. Προσέξτε τι λέτε κύριε Θεολόγου. Προσέξτε τι λέτε κύριε Θεολόγου. Προσωπική επίθεση προς ποιους. Προς ποιους αναφέρετε τα ονόματα. Πού είναι η προσωπική επίθεση. Yeah.
Γιατί με καταγγείλετε πολύ.